από κεραία του ΟΤΕ έπεσε το πρωί εργαζόμενο στην Κόρινθο την ώρα που γινόταν αποξήλωσή της. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, ο άντρας έφερε χτυπήματα σπονδυλική στήλη και διακομίστη στο νοσοκομείο Κορίνθου. Έπεσε ένας κύριος από την ταράτσα, καταπλακώθηκε και το κατεβάσαμε το σνόκερ. Ήμασταν τρία οχήματα με πέντε άντρες. Αυτός τι έκανε πάλι, για πέστε μας. Εργασίες με τον ΟΤΕ. Κεραία έπεσε πάνω, τι έγινε. Όχι, έπεσε από την κεραία. Έπεσε και έπεσε πού. Κάτω. Από τέτοια τραυματιστή σοβαρά, τι είδατε. Στη σποντυλική στήλη. Όταν ο άνθρωπος ήταν... Ναι, είχε τις αισθήσεις του, μιλούσε. Τα υπόλοιπα ήταν στο νοσοκομείο. Μπορούσε να κουνηθεί. Όχι ιδιαίτερα. Εδώ είχαμε αποξήλωση των ιστών με τη γνωστή ιστορία που όλοι θέλουν τηλέφωνο αλλά δεν θέλουν τους ιστούς. Ξυλώνουμε ακόμα και τις σιδεριές πλέον. Δεν φτάνει. Για να μην τις βλέπουν. Ναι, για να μην τις βλέπουν. Και όπως την έλυνε, κάπως εκεί πέρα έγινε ένα τύχημα. Τραυματίστηκε σοβαρά. Ευτυχώς δεν ήταν μεγάλο το ύψος του ιστού. Και είχε και την εμπειρία βέβαια ο άνθρωπος. Ήτανε... Ζώνη δεν έβαλε. Ζώνη είχε, δυστυχώς εκεί ήταν το θέμα, ότι από τη ζώνη κάποιο σίδερο εκεί έφυγε. Και τώρα δεν φαίνεται να. Χρειάστηκε η επέμβαση πυροσβεστικής, έτσι. Ναι, τον κατέβαση πυροσβεστική, γιατί δεν μπορούσε να κατέβει τα σκαλιά, δεν το κινδύνευαν, τον έδεσαν δηλαδή πάνω σε ένα φορείο αυτό το ειδικό και τον κατέβασαν. Τώρα πονούσε στον ώμο και στο χέρι. Είχε τις αισθήσεις του, συνεργαζόμαστε κανονικά. Τώρα θα δούμε, ελπίζουμε ότι ο άνθρωπος να είναι καλά. Να είναι καλά.